Ο κύριος Κώστας Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κύριε Σταμπολή, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, πώς έχει τώρα η κατάσταση και με αφορμή αν μπορείτε να μας κάνετε την περιγραφή των δεδομένων και με την ιστορία της Ουκρανίας. Πού είμαστε λοιπόν σε σχέση με το φυσικό αέριο σήμερα? Κοιτάτε, η Ρωσία αυτή τη στιγμή ως γνωστό καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ένα γύρω στο 40%. Η προμήθεια συνολικά μιλάμε γύρω στα 500 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο, οπότε φανταστείτε ότι είναι πάνω από 180 μαζί με την Τουρκία βάλουμε. Ξεπερνάει τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο, αλλά το πιο σημαντικό όσο αφορά τις σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία είναι ότι αυτό το αέριο έρχεται μέσα από συγκεκριμένους αγωγούς που περνάνε από την Λευκορωσία και από την Ουκρανία. Αυτοί οι αγωγοί δεν αλλάζουν. Γι' αυτό και η Ρωσία, επειδή θέλει να έχει μια εναλλακτική διαδρομή, πρότισε να έχει έναν αγωγό που πηγαίνει μέσω της Βαλτικής θάλασσας στη Γερμανία. Κατασκευάστηκε το 2011-12 ο Nord Stream 1 και πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο Nord Stream 2, το οποίο δεν αδειοδοτούν για λειτουργία. Άρα, πού θέλω να καταλήξω, ότι η Ρωσία είναι ένας σταθερός προμηθευτής αερίου στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, ο οποίος είναι και αρκετά συνεπής, θα έλεγα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κοιτάξει και αλλού για φυσικό αέριο και ασφαλώς το κάνει. Χρόνια τώρα, όχι τώρα. Εδώ έχουμε διαφοροποίηση της πηγής μας. Παίρνουμε ένα μέρος του φυσικού αερίου με το λεγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Καλύπτουμε γύρω στα 20% των αναγκών η Ευρώπη. Η Ελλάδα αρκετά περισσότερο, γύρω στα 40% και 50% έχουμε φτάσει καμιά φορά. Και στην Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα και εισάγουμε αέριο και από το Αζερμπαϊτζάν μέσω ενός αγωγού, τεραστίου αγωγού που διέρχεται από το Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Ελλάδα, το λεγόμενο TANAP-TAP. Άρα η Ελλάδα έχει διαφοροποίησει τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, θα λέγαμε πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό λίγο για να ησυχάσουν οι ακροατές. Ως προς την επάρκεια, κύριε Σταμπολή. Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εάν για τον ΑΒ λόγο και θα δούμε σε αυτό σε λίγο σταματήσει η ροή φυσικού αερίου, ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Σαφώς θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε λιγότερο πρόβλημα εμείς από ό,τι άλλα κράτη στην Ευρώπη. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Τι γίνεται με την Ουκρανία, Ρωσία και τα λοιπά. Πριν πάμε στο κόστος να καταλάβουμε τα δεδομένα και μετά θα συζητήσουμε το κόστος, εννοείται. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι δίδεται η εντύπωση, αν διαβάσει τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, του διεθνούς τύπου, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει επέμβαση, να κάνει εισβολή στην Ουκρανία. Καλλιεργείται μία εικόνα τις τελευταίες δύο εβδομάδες πολύ συστηματικά. Μάλιστα, να σας θυμίσω ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου, την προηγούμενη Παρασκευή, το Bloomberg ανακοίνωσε εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και απέσυρε την ανακοίνωση μερικές ώρες αργότερα, διότι δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Οι Ρώσοι ασφαλώς θέλουν να διατηρήσουν την ένταση έως ότου πάρουν αυτά που ζητάνε. Και τι ζητάει η Ρωσία? Ζητάει μια δέσμευση από τη Δύση ότι η Ουκρανία δεν θα προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Είναι μια βασική, θα λέγαμε, αμυντική γραμμή για τη Ρωσία. Όπως τη Γεωργία. Ούτε τη Γεωργία, που είναι από κάτω στο μαλακό υπογάστιό της, ούτε την Ουκρανία θέλει η Ρωσία να μπει στο ΝΑΤΟ. Διότι ξέρει ότι θα έχει μια ακόμα μεγαλύτερη απειλή. Εκεί είναι το θέμα. Απ' την άλλη πλευρά η Δύση, δηλαδή το ΝΑΤΟ θα λέγαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, δεν θέλουν να δείξουν ότι υποχωρούν. Και αυτή πάλι με τη δική τους λογική. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. Και δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι η Ρωσία θα κρατήσει αυτή την ένταση, κρατώντας τα στρατεύματα στα σύνορα,
έως ότου αρχίσει να λιώνει ο πάγος και να αρχίσουν να συζητάνε πιο αντικοδομητικά οι δύο πλευρές. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Κύριε Σταμπολή, θα μου επιτρέψετε, πρέπει να κάνω διάλειμμα. Να ακούσουμε και τις ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, και σας καλούμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Ο κύριος Κώστας Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κύριε Σταμπολή, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και πάλι. Σας διέκοψα τη στιγμή που λέγατε ότι, κατά την εκτίμησή σας, τα πράγματα θα μείνουν ως έχει με την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων την πλευρά της Ρωσίας έως ότου λιώσουν τα χιόνια και μπουν σε σοβαρές συζητήσεις. Και εκεί πάνω σας διέκοψα. Ορίστε παρακαλώ. Ακριβώς. Και όσο κρατάνε αυτή, θέλετε, η ατμόσφαιρα, οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν πάρα πολύ. Ήδη αυτή τη στιγμή η τιμή είναι, αν πάρουμε το αέριο, είναι στα 75 ευρώ ένα μεγαβατόρα, το οποίο στους ακροατές δεν λέει και πολλά πράγματα, αλλά αυτό που λέει είναι ότι είναι 4 φορές απάνω από την τιμή που ήταν τον Ιανουάριο πέρσι. Δηλαδή έχει τετραπλασιαστεί. Άρα σε αυτό το επίπεδο τη βλέπουμε να παραμένει για ένα διάστημα ακόμα. Για πόσους μήνες, δηλαδή ο χειμώνας μας θα βγει με αυτές τις πολύ υψηλές τιμές, κύριε Σταμπολή? Η εκτίμηση, η δική μου βάση των στοιχείων που έχουμε, είναι ναι, ότι μέχρι τον Απρίλιο θα πάμε σε αυτές τις τιμές. Ναι. Τώρα, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα μπει το καλοκαίρι και θα πέσουν οι τιμές, διότι η αγορά αρχίζει και ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν και πρέπει να αναπληρώσει τα αποθέματα στις υπόγειες δεξαμενές. Και είναι αρκετές υπόγειες δεξαμενές σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες έχουν μια δυνατότητα να κρατήσουν ένα 5-8% της συνολικής ζήτησης. Και αυτό είναι ένας κέρδος λόγος γιατί είδαμε το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο να ανεβαίνουν πολύ τιμές, διότι δεν υπήρχαν επαρκή αποθέματα. Μάλιστα. Άρα έχουμε αυξημένη ζήτηση. Ένα. Ακριβώς. Μάλιστα. Έχουμε αυξημένη ζήτηση. Η ζήτηση αυτή, λέτε, θα συνεχιστεί. Βεβαίως θα συνεχιστεί, ναι. Διότι πέρα από τις ανάγκες του χειμώνα, της θέρμανσης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα σημειώσουμε ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η απανθρακοποίηση όλης της Ευρώπης, δηλαδή με την ενθάρρυνση, αν θέλετε, και υποχρεωτική προτροπή της Κομισιόν. Οι χώρες εγκαταλείπουν τον άνθρακα, τις μονάδες άνθρακα και στρέφονται στο φυσικό αέριο. Άρα η ζήτηση δεν είναι μόνο από τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, αλλά είναι κυρίως, θα λέγαμε, από την ηλεκτροπαραγωγή. Δηλαδή έχουμε μια πολιτική μέτρα η οποία ενισχύει την αυξημένη κατανάλωση αερίου. Ναι, τώρα... Χρησιμοποιούμε δηλαδή το φυσικό αέριο πέραν από, τα νοικοκυριά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σωστά. Κυρίως. Ωραία. Κυρίως. Τώρα, εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί αυτό είναι το κυρίως θέμα το οποίο μου θέτουν πολλοί εκ του ακροατηρίου συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας. Εάν εμείς με την πολιτική μας εν Ελλάδη, ανοίγουμε μια παρένθεση, μπαίνουμε τώρα στο... περιβάλλον Ελλάδα, εάν λοιπόν με τις επιλογές της η κυβέρνηση καθόρισε και την, δηλαδή πυροδότησε την αύξηση. Η ερώτηση είναι η εξής. Εάν εγκαταλείψαμε πρόωρα το λιγνίτη και πήγαμε στο φυσικό και πήγαμε στην παραγωγή μέσω φυσικού αερίου, αν αυτό πυροδότησε την αύξηση στην Ελλάδα. Ορίστε παρακαλώ. Όχι. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Διότι είναι εισαγόμενες οι υψηλές τιμές και του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου σε αυτό το στάδιο εξέλιξης του σκηνικού του ενεργειακού, είναι εισαγόμενες. Η Ελλάδα είναι πολύ μικρός παίκτης για να έχει αυτή τη δυνατότητα να αλλάξει τις τιμές. Όμως, στο μικροκλίμα το δικό μας μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα κρατώντας, θα λέγαμε, για ένα διάστημα τους λιγνητικούς σταθμούς, αυτούς οι οποίοι λειτουργούν, γιατί έχουν ήδη αποσυρθεί αρκετοί, και επιδιώκοντας καλύτερη, πιο καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους ίδιους τους λιγνητικούς σταθμούς. Εάν κρατούσαμε και τους άλλους που λέτε, κύριε Σταμπολή, γιατί αυτό βασανίζει τους ανθρώπους, θα είχαμε φτηνότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ταυτισμένη με τις τιμές τώρα λόγω φυσικού αερίου? Όχι απαραίτητος.
και σας το λέω όχι απαραίτητος, διότι παραλαμβάνω και στον ηλεκτρισμό οι τιμές επηρεάζονται από την Ευρώπη. Γιατί? Διότι το ελληνικό σύστημα πλέον είναι διασυνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα. Εισάγουμε ηλεκτρισμό για να καλύψουμε ένα μέρος στον κόσμο μας, κατά περίπτωση εξάγουμε, εισάγουμε φυσικό αέριο και όπως ξέρετε οι τιμές καθορίζονται στα άκρα, δηλαδή στο περιθώριο, στο margin. Άρα μπορεί να είχαμε εμείς μεγαλύτερη παραγωγή από λιγνίτες, αυτό δεν σημαίνει όμως απαραίτητος ότι θα είχαμε πολύ χαμηλότερες τιμές. Θα είχαμε σε ένα ποσοστό χαμηλότερες τιμές, αυτό είναι γεγονός. Όχι με ένα 15-20%, όχι παραπάνω. Διότι το μεγάλο, αν θέλετε, βάρος, το κέντρο βάρος των τιμών καθορίζεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ναι. Διότι άλλοι λένε ότι αν κρατούσαμε τις παλιές δυνητικές μονάδες θα πληρώναμε πολλά ως προς το πρόστιμο από την χρήση αυτών των μονάδων. Σωστό, διότι θα είχαμε περισσότερες εκπομπές και θα είχαμε να πληρώσουμε περισσότερο. Άρα η εξίσωση δεν είναι τόσο υπερημών αν κρατούσαμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και το κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, υποχρεωτικά το κάνει, δεν νομίζω ότι το ήθελα, το κάνει υποχρεωτικά. Δηλαδή ο διαχειριστής της ηλεκτρικής ενέργειας την έχει υποχρεώσει για λόγους ασφαλείας να το κάνει, είναι να κρατήσει τους 5-6 λιγνητικούς σταθμούς που έχουν οι πιο καινούργοι και έχουν την καλύτερη απόδοση σε λειτουργία, έτσι ώστε να έχουμε μια σταθερή βάση την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας βάσης, το λεγόμενο ναι. base load. Ναι. Παρά το γεγονός ότι πληρώνουμε πρόστιμο για διοξίδιο ναι. του άνθρακα. Ναι, διότι αυτή τη στιγμή οι λιγνίτες, αν δούμε τη βεντάλια, το μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, όπως διαμορφώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, βάσει των στοιχείων που έχει αναλύσει το Ινστιτούτο μας, έχουμε ένα 40% κάλυψη από φυσικό αέριο, ένα 12% κάλυψη από λιγνίτες, το οποίο αλλάζει, πάει 8, 10, 12%, αλλά είναι μια σταθερά εκεί πέρα. Έχουμε ένα 40% από φυσικό αέριο, ένα 30% από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υπόλοιπο είναι υδροελεκτρικά και εισαγωγές. Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα μείγμα το οποίο πρέπει να παραμείνει εκεί για να μην εκτοξευτούν οι τιμές κι άλλο. Αν λέγαμε ότι θα είχαμε μόνο φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε θα είχαμε πολύ ψηλότερες τιμές. Τα επαναλαμβάνω. 40, δηλαδή, για να παράγουμε σήμερα ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιούμε 40% φυσικό αέριο, 12%. 12%. 10% πείτε κύριε Πρωτοσάλτε, να στρογγυλοποιήσουμε 10% λιγνίτη. 30% είναι οι ανανεώσιμες πηγές, ΑΠΕ και τα υπόλοιπα είναι νερά, έτσι. Τα υπόλοιπα είναι νερά και εισαγωγές. Έχουμε και εισαγωγές. Νερά και εισαγωγές, μάλιστα. Τώρα. Και οι εισαγωγές που κάνουμε, να θυμίσω, ναι. ότι είναι από παραγωγή από τη Βουλγαρία και τη Βόρειο Μακεδονία, η οποία είναι από λιγνίτες. Μάλιστα. Τώρα, πού σφάλει η Ευρώπη, αν σφάλει κύριε Σταμπολή, γιατί παίρνω μηνύματα που μου λένε σφάλει η Ευρώπη. Πού σφάλει η Ευρώπη στην διαχείριση του πράγματος όλου αυτού? Η Ευρώπη σφάλει με δύο τρόπους. Ένα, ότι προχωράει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται ότι αντέχει το σύστημα την απολιγνητοποίηση. Αυτό έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές των ρήπων από 15-20 ευρώ τον τόνο που ήταν πριν δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει και 90 ευρώ. Λοιπόν, αυτό έχει δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις. Έχει σπρώξει μαζικά τους ηλεκτροπαραγωγούς στο φυσικό αέριο, έχει ανέβει ζήτηση στο φυσικό αέριο, έχουν ανέβει τιμές. Άρα θα έπρεπε να έχει μια λίγο πιο διαφορετική προσέγγιση στο θέμα αυτό. Δεύτερον, το φυσικό αέριο μέχρι πρότινος μας λέγανε είχαν δαιμονοποιήσει μαζί με το πετρέλαιο και τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Μα άμα βγάλεις το πετρέλαιο, αν βγάλεις τον άνθρακα, αν βγάλεις το φυσικό αέριο, τι σου μένουνε? Σου μένουνε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση. Δεν είναι έτοιμη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να κάνει αυτή τη στροφή 100%. Αυτό θα πάρει κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες. Εκεί σφάλει η Ευρώπη. Τη λάθος εκτίμηση ως προς τη ταχύτητα μετάβαση. Η μετάβαση ναι. Συμφωνούμε. Και εγώ πιστεύω και δουλεύω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ και 40 χρόνια. Αλλά έχει τρόπο πώς μπορούμε, δηλαδή ένας τρόπος πώς μπορούμε να το κάνουμε για να μπει όλο και περισσότερο στο σύστημά μας χωρίς να υπάρχουν οι σοβαρές αναταράξεις
τις τιμές που παρατηρούμε σήμερα. Και, και η πρόβλεψη είναι ότι θα είμαστε σε μια μακρά περίοδο προβλήματος. Σωστά, κύριε Σταμπολή? Θα έλεγα μερικούς μήνες θα έχουμε αυτές τις τιμές. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα σε επίπεδο, αν θέλετε, πολιτικής της Ευρώπης είναι η άμεση διαχείριση, δηλαδή να εξασφαλίσει υγροποιημένο φυσικό αέριο όσο μπορεί περισσότερο σε περίπτωση διακοπής, την οποία εγώ δεν βλέπω, δηλαδή δεν βλέπω οι Ρώσοι να αυτοκτονήσουν οικονομικά και ενεργειακά σταματώντας τη ροή αερίου στην Ευρώπη. Δεν θα το κάνουν αυτό, διότι θα χάσουν μια αγορά. Απ' την άλλη μεριά δεν θα κάνουν πίσω στο πολιτικό αμυντικό επίπεδο. Θα κρατηθεί μια ένταση. Αυτό που μπορεί να γίνει αν τους υποχρεώσουν, δηλαδή αν γίνει μια σύραξη, θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω για να πει η Ρωσία ότι σταματάω την ροή. Η Ρωσία δεν έχει λόγο να σταματήσει τη ροή του φυσικού αερίου. Αυτό μπορεί να γίνει στην ακραία περίπτωση εάν βγάλουν τη Ρωσία έξω από το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Εάν τα μέτρα, τις κυρώσεις που λάβει η Δύση εναντίον της Ρωσίας στο πλαίσιο αυτής της σύραξης είναι για να τους τιμωρήσουν να πάρουν κυρώσεις σοβαρές, οι πιο σοβαροί sanctions, κύρωση που μπορούν να πάρουν, είναι να την πετάξουν έξω από το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Τότε η Ρωσία θα πει ότι κύριε, εφόσον δεν μπορείτε να με πληρώσετε, τι θα κάνω, θα σταματήσω. Αλλά αυτό είναι η ακραία περίπτωση την οποία απευχόμεθα και δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε να οδηγούμε θα εκεί. Ναι, και μια πολύ γρήγορη απάντηση θα ήθελα σε κάτι ακόμη, κύριε Σταμπολή, το οποίο κυκλοφορεί και το μου το στέλνουν οι συμπολίτες μας και θέλω να δούμε αν είναι πόσο αληθές είναι. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα το ευρωπαϊκό, η Γερμανία διατηρεί τα λιγνητικά της εργοστάσια εν λειτουργία? Σωστό, μέχρι το 2040. Και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, διότι ήδη έχει βγάζει σταδιακά και φέτος θα τελειώσει αυτή η υπόθεση τα πυρηνικά, άρα δεν έχει τη σταθερή ηλεκτρική ενέργεια τα πυρηνικά, φεύγουν τα πυρηνικά, άρα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τα λιγνητικά για αρκετά χρόνια ακόμα. Ναι, και η ανταπάντηση είναι γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. Ξαναγυρίζουμε από τα γύρω-γύρω από το ίδιο θέμα, καταλαβαίνετε, όλο αυτό λειτουργεί, τροφοδοτεί και σενάρια διάφορα συνωμοσιολογικού χαρακτήρα, κύριε Σταμπολή, γι' αυτό και σας τα θέτω και τα θέλω να τα συζητάμε δημοσίως όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία πίσω από αυτό το πράγμα. Υπάρχουν λάθος εκτιμήσεις, υπάρχουν λάθος πολιτικές στοχεύσεις, αν θέλετε, και αυτό έχει επιπτώσεις. Και αυτό έχει, αν μπορείτε να παραλάβετε τελευταίες σας προτάσεις, γιατί δεν ακούστηκαν. Πιστεύω ότι αυτό δεν υπάρχει συνωμοσία. Μάλιστα. Υπάρχουν λάθος εκτιμήσεις. Αυτό είναι κακή γραμμή, πρέπει να. Και δεν είναι μαζικά λάθος, είναι ιστορικά να συμβεί. Κύριε Σταμπολή, πρέπει να σας κλείσω. Δεν ακούγεστε καθόλου, κάνει διακοπές η σύνδεσή μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.